τόσο απίθανο και αν φαίνεται, στο YouTube υπάρχει ένα βίντεο με πρωταγωνιστή το Μάρκο Σεφερλί το οποίο ΙΟ απαριθμεί 195. 078.698 προβολές, αυτή είναι η πεθερά της και μάνα του Μάρκου Σεφερλί, το πρόσωπο στη δημοσιότητα. Τα νούμερα στο YouTube αποτελούν ένα σημαντικό μέτρο σύγκρισης για το πόσο δημοφιλής είναι κάποιος. Με αυτό το κριτήριο λοιπόν, ο Μάρκος Σεφερλής πρέπει να είναι ο κορυφαίος καλλιτέχνης στην Ελλάδα. Βλέπετε, ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος έχει φανατικούς θαυμαστές και ορκισμένους εχθρούς πρωταγωνιστή σε ένα βίντεο, το οποίο μετράει ούτε λίγο, ούτε πολύ 195 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Ακόμα και αν μετράει κάτι παραπάνω από 11 χρόνια στη δημοφιλή πλατφόρμα, το νούμερο παραμένει εντυπωσιακό. Μάρκος Σεφερλής, πάθαμε πλάκα μόλις μάθαμε την ηλικία του, εσείς ξέρετε ποια είναι η ηλικία του Μάρκου Σεφερλή, θα πάθετε πλάκα, εμείς εδώ στο Athens Magazine. GR, ψάξαμε, βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε την ηλικία του αγαπημένου ηθοποιού. Ο Μάρκος Σεφερλής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κόρινθο, από όπου και κατάγεται. Η μητέρα του ονομάζεται Χαρίκλια Σεφερλή ενώ ο πατέρας του, Σωτήρης Σεφερλής, πέθανε το 2004. Έχει επίσης έναν αδερφό, τον Δημήτρη και μία αδερφή, τη Φωτεινή, απίστευτη αποκάλυψη για. Χωρισμό Σεφερλή Τσαβαλιά, μετά το Λύκειο μετακόμισε στην Αθήνα και σπούδασε υποκριτική στην ανώτερη σχολή δραματικής τέχνης Μέρη Βογιατζή Τράγκα, από όπου αποφύτησε με άριστα. Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 1988 στην Epsilon TAF2 και έμειναν στην ιστορία οι μεταμφιέσεις του στην επιτυχία TAXI. Πάμε όμως να δούμε πότε γεννήθηκε. Ο αγαπημένος ηθοποιός, Μάρκος Σεφερλής γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου το 1968, που σημαίνει πως είναι 51 ετών, πάθατε πλάκα, λογικό είναι αφού ούτε καν που του φαίνεται. Τι θυμάστε, δείτε πως είναι σήμερα η πρώην γυναίκα του Μάρκου Σεφερλή. Τι θυμάστε, δείτε πως είναι σήμερα η πρώην γυναίκα του Μάρκου Σεφερλή. Θυμάστε την Έλσα Μιχαλακοπούλου, που ήταν παντρεμένος ο Μάρκος Σεφερλής πριν από την Έλενα Τσαβαλιά, δείτε πως είναι σήμερα. Η αλήθεια είναι πως μετά από τόσα χρόνια που έχουμε να τη δούμε, είναι σαν να μην έχει περάσει από πιάνο της ούτε μία μέρα. Ποιος Σεφερλής, αυτός είναι ο πρώτος άνδρας της Έλενας Τσαβαλιά, αυτός είναι ο άνδρας που παράτησε η Έλενα Τσαβαλιά για τα μάτια του Μάρκου Σεφερλή, ο άγνωστος γάμος της σε φωτογραφίες ντοκουμέντο. Ο πρώτος γάμος της Έλενας Τσαβαλιά δεν είναι ένα γεγονός της ζωής της το οποίο αναφέρεται, αφού έχει γιώτα γυρίσει σελίδα και έχει βρει τον άντρα της ζωής της στο πρόσωπο του Μάρκου Σεφερλή και ζουν ευτυχισμένοι. Ο πρώτος σύζυγος της ηθοποιού και παρουσιάστριας, δεν έχει καμία σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο καγιώτα. Ο γάμος τους έγινε στις 15 Ιανουαρίου του 1999 στον Άγιο Δημήτριο του Παλαιού Ψυχικού, με κουμπάρο εις τους ηθοποιούς Αθηνά Μαυρομάτη και Βασίλη Ζωνόρο. Ο επιχειρηματίας Αργύρης Τσέλος ήταν ο άντρας που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την Έλενα Τσίγμα Αβαλιά. Ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ, αφού η ίδια η ηθοποιός έχει πει σε συνέντευξη της ότι γνωρίστηκε με τον Μάρκο Σεφερλή το 2001.